Και συνεχίζω με τον αγροτικό χώρο, καλημερίζοντας τον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη. Είναι ο πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών της ΕΦΕΑΣ. Κύριε Χιλετζάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, σας ευχαριστώ ακροατές. Γιατί θέλω να ρωτήσω και εσείς βέβαια εκεί πάνω στις Αρχάνες, φαντάζομαι προβλήματα αντιμετωπίζετε ως παραγωγή με το νερό, αλλά θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με το ΟΣΔΕ. Ναι, το νερό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που πλήττει τον Έλληνα παραγωγό. Είναι το νούμερο ένα που και ο Υπουργός αλλά και εμείς σαν θεσμικά όργανα και θεσμικοί συνεργάτες του Υπουργείου το βάζουμε στη δικιά μας ατζέντα, αλλά και στο δικό τους λόγο το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή συζήτηση στα καφενεία, στα μικρά χωριά είναι το νερό. Είναι η ξηρασία, είναι οι καύσονες που μέλεται να έρθουν στο νησί μας αρχές του καλοκαιριού και βλέπουμε κάποιες θερμοκρασίες πολύ ψηλές. Είχαμε ένα χειμώνα ανύπαρκτο σε θέμα βροχοπτώσεων με πολύ χαμηλά ύψη. Είχαμε πολύ θερμούς μήνες, τους πρώτους μήνες του έτους που καταγραφήκανε πρώτη φορά στα χρονικά με τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Καταλαβαίνετε ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός σήμερα του Έλληνα παραγωγού, του σοβαρού παραγωγού που παράγει, είναι η κλιματική αλλαγή και το θέμα που λέγεται νερό. Πάντως εγώ κύριε Χιλετζάκη, με κοιτάξτε τώρα, ανοίξαμε άλλη συζήτηση, ενώ ήθελα να μάθω για το ΟΣΔΕ, αλλά νομίζω ότι είναι επίκαιρο όσο ποτέ το θέμα. Εγώ θυμάμαι σε παλαιότερες συζητήσεις που είχαμε κάνει οι δυο μας στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής να λέτε από τη δική σας την πλευρά ότι ξέρετε, είναι καιρός να δούμε και να ακούσουμε πάρα πολύ προσεκτικά και τους επιστήμονες, διότι το κάθε φυτό μπορεί να είναι η ελιά, μπορεί να είναι το αμπέλι, μπορεί να είναι το κυπευτικό. Έχει το δικό του το χώρο και το χρόνο για το πότισμα. Το θα πάω να ανοίξω μια βάνα και αφήνω το νερό να τρέχει δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να κάνω και κακό στο ίδιο το φυτό. Γι' αυτό νομίζω βγαίνουν και τα αρδευτικά δελτία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και σήμερα εφαρμόζεται και από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιερακλείου με συνεργασία με μια εταιρεία της ΕΦΥΟΥ Γεωργίας, 242 σταθμοί θα τοποθετηθούν σε όλη την Κρήτη. Είναι μετεωρολογικοί σταθμοί που θα μετράνε από την υγρασία, τον άνεμο, τους καύσονες. Όλα αυτά τα δεδομένα θα συσσωρεύονται σε ένα κεντρικό επίπεδο και μετά θα διοχετεύονται οι πληροφορίες σε όλους τους παραγωγούς. Και δεν είναι και τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στοχεύσει πάνω στην ΕΦΥΟΥ Γεωργία, πάνω σε αυτά τα μετεωρολογικά μοντέλα, και γιατί στην Κρήτη μας, ξέρετε, έχουμε 5.000 μικροκλίματα. Στα Χανιά μπορεί να βρέχει και εμείς εδώ να είμαστε με 40 βαθμούς θερμοκρασία. Έχετε δίκιο. Και είδαμε και περιπτώσεις τον περασμένο μήνα, χαλαζόπτωση στο νότιο νομό, και εδώ πέρα να μην είχε βγάλει ούτε μία στη χάλαβροση, εννοώ τα αστερούσια που έκανε χαλαζόπτωση. Και στο Ηράκλειο ήταν οι άνθρωποι με το κοντομάνικο και στα Θερούσια είχε χαλάζει σε μορφή καρυδιού. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η κλιματική αλλαγή, αυτό το πρόβλημα, αν πραγματικά οι επιστήμονες, αυτοί οι άνθρωποι που το φώναζαν τώρα και χρόνια, κυρία Δουλγεράκη, την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά, και εμείς τα ακούγαμε και λέγαμε έλα μωρέ, τίποτα δεν είναι, χρονιές είναι και θα περάσουν. Τώρα πλέον η κλιματική αλλαγή άνοιξε την πόρτα του σπιτιού μας, μπήκε μέσα και ερχόμαστε και εμείς και η ηγεσία του Υπουργείου και η εκάστοτε κυβέρνηση και όλοι μαζί να λύσουμε την εξίσωση. Σωστά. Πολύ καλά είπατε για τους επιστήμονες, λέω και ένα παράδειγμα στα γρήγορα. Το ΕΛΜΕΠΑ, το δικό μας πανεπιστήμιο, εδώ το Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου, το Μεσογειακό, ήταν αυτό που εφήβρε την καολίνη. Ένα πέτρωμα, ένα βιολογικό πέτρωμα, που αυτό το πέτρωμα σήμερα το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ παραγωγή και βάφουν κυριολεκτικά τις ελιές τους και είναι μια προστασία και από τον καύσωνα και από την εξάτμιση που από το φύλλο δημιουργείται. Επομένως, οι ανάγκες νερού στο φυτό που είναι με αυτό το πέτρωμα βαμμένο κυριολεκτικά είναι πολύ μικρές. Επομένως, είναι μια έρευνα που την υιοθετά ο παραγωγός που βλέπει τα αποτελέσματα τα προηγούμενα χρόνια και τα εφαρμόζει στους δύσκολους καιρούς που έρχονται. Τέτοιες μεθόδους, τέτοιες πρακτικές χρειαζόμαστε
σκεφτές για συμπράξη των ερευνητών μαζί με τους παραγωγούς, σε λέω τη λέξη συμπράξη, γιατί αυτός που ερευνεί, εγώ πρέπει να το εφαρμόζω και να του λέω τα αποτελέσματα με τη δικιά μου εμπειρία. Λοιπόν, ΟΣΔΕ, τι δεδομένα έχουμε? Όσον αφορά το ΟΣΔΕ, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Οι αγρότες της Ευρώπης βγήκανε στους δρόμους, όπως και της Ελλάδος, και ένα από τα κύρια τους αιτήματα ήταν το ΟΣΔΕ, η νέα ΚΑΠ, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 23 μέχρι το 27. Βλέπουμε στη νέα ΚΑΠ κάποια τραγικά πράγματα. Και έρχονται και 27 υπουργοί γεωργίας και λένε ναι, υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Ωραία, θα τις κάνουμε τις αλλαγές. Βλέπουμε τη χώρα μας και καταθέτει 19 προτάσεις, βλέπουμε άλλες χώρες και καταθέτουν κτλ. Σημαίνει ότι έχουμε ένα κουτσό ΟΣΔΕ. Ένα ΟΣΔΕ που πραγματικά το νίκησε, δικιά μου εκτίμηση αυτή, ο κορονοϊός. Δώσαμε βάση τότε στην πανδημία και δεν δώσαμε βάση στο σωστό στρατηγικό σχεδιασμό της ΚΑΠ τότε που γινόταν οι διαπραγματεύσεις, οι χρονιές γέφυρα, οι περιβόητες. Σήμερα καλούνται όλοι οι υπουργοί γεωργίας να λύσουν την εξίσωση, δηλαδή φέτος το 2024 θα είναι η χρονιά που θα γίνει η αναπροσαρμογή του ΟΣΔΕ. Αυτή η αναπροσαρμογή της ΚΑΠ του ΟΣΔΕ είναι που θα φέρει σημαντικές εξελίξεις. Αν το ΟΣΔΕ, κυρία Δουλγεράκη, θα είχε ανοίξει πριν από ένα μήνα, δεν θα μπορούσε ο παραγωγός να εφαρμόσει τις αποφάσεις που πήρανε μερικές μέρες πριν τις ευρωεκλογές οι 27 υπουργοί γεωργίας. Οι 27 υπουργοί γεωργίας πήρανε κάποιες γενναίες και υιοθετήσαν και δικές μας προτάσεις. Και θα φέρω μία πρόταση μόνο παράδειγμα, δεν χρειάζεται να τις αναλύσουμε όλες. Τα περιβόητα 10 εκτάρια 100 στρέμματα. Όλοι οι μικροπαραγωγοί που έχουν μέχρι και 100 στρέμματα, που πιστέψαμε στην Ελλάδα ξεπερνάει το 75%, επομένως είναι μια τεράστια επιτυχία, δεν θα έπονται τη διαδικασία του ελέγχου της γραφειοκρατίας μέχρι και το κλείσιμο της ΚΑΠ του 27. Γιατί πραγματικά είδαμε ότι χρήματα των Ελλήνων παραγωγών που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθυνθήκανε σε διάφορες δράσεις εταιριών για την ΚΑΠ. Βλέπουμε ότι η ΚΑΠ τελικά δεν έχει σωστή βάση και θεμέλια, και πού παντρεύεται το ΟΣΔΕ με την κλιματική αλλαγή, για να σας απαντρέψω την ερώτησή σας. Όταν μιλάμε για οικολογικά σχήματα, σημαίνει ότι ο παραγωγός επιλέγει κάποιες δράσεις να τις κάνει στο χωράφι του. Αυτές τις δράσεις που επιλέγει να κάνει στο χωράφι του ο παραγωγός, πρέπει να είναι κάποιες καλλιεργητικές δράσεις που το αποφέρουν χρήματα. Δηλαδή, αν εμένα οι ελιές μου δεν θέσουνε, δηλαδή είχαν πλούσια ανθοφορία και δεν θέσουνε, πώς θα βάλω την παγίδα για να πάρω το οικολογικό σχήμα της δακομπαγίδας? Αν εμένα δεν βρέξει το χειμώνα, πώς θα βγάλει τα ζυζάνια να κάνω χλωρό κόψιμο στα χόρτα για τα ζυζάνια? Αν εμένα δεν κλαδέψω τις ελιές, γιατί κάποια δέντρα πραγματικά, όπως τα κλαδέψαν οι παραγωγοί το 2023 μετά από τη μεγάλη βεντέμα που είχαμε, είναι και σήμερα το 2024. Λόγω των ελλειπών βροχοπτώσεων και των χαμηλών ποσοστών νερού δεν αναπτυχθήκανε τα δέντρα για να πάνε να τα ξανακλαδέψουν οι παραγωγοί. Καταλαβαίνετε ότι τα 20 συνδυάζονται και παντρεύονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Έχει να κάνει τώρα πιστέψτε με, το θέμα αυτό το συζητούσα πριν από δύο μέρες με μία γεωπόνο. Κύριε Χιλιτζάκη, με βάση αυτές τις αλλαγές, πριν ένα μήνα δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα, αλλά τώρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Σωστά το είπατε έτσι και το θέσατε στην αρχή. Και άλλα με την καινούργια σύνθεση. Για τους σωστά, ωραία. Για τους ευρωβουλευτών, ωραία. Και οι ευρωβουλευτές μας, καλό είναι τώρα να σηκώσουν τα μανίκια.
Γιατί να ενημερωθούν πρώτοι στα από όλους εσάς. Θα ενημερωθούν και οι ΕΘΕΑΣ, που είναι το ανώτερο συνεταιριστικό όργανο σήμερα επίσημα νομοθετημένο και συνομιλητής και του Υπουργού και του Πρωθυπουργού σε πολύ μεγάλη βάση τους τελευταίους μήνες, και το είδαμε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θέλησε να μιλήσει με το θεσμικό όργανο της ΕΘΕΑΣ όταν υπήρχαν τα συλλαλητήρια και μόνο, γιατί είναι το μόνο θεσμοθετημένο όργανο. Θα ενημερώσουμε με συνδυασμό το Υπουργείο οι μερίδες με τους ευρωβουλευτές, να τους ενημερώσουμε πλήρως για τα θέματα, έτσι ώστε όταν με το καλό ξεκινήσει η δουλειά τους στις Βρυξέλλες, γιατί είναι δουλειά ο ευρωβουλευτής, δεν είναι μόνο ταξίδια και να παίρνουμε από εδώ γκρουπ ανθρώπων να τις πηγαίνουμε να τις ξαναβγούμε στο Ευρωκοινοβούλιο, πρέπει να δουλέψουμε, και αποδείχθηκε ότι μπορούμε να δουλέψουμε, και ήδη απέδειξε οι Βρυξέλλες ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν δεν αμείβονται. Και πείτε μου κάτι. Το παράδειγμα είναι με την τιμητική θέση που δώσανε του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης πριν από μερικές μέρες, αναπληρωτής πρόεδρος. Πείτε μου κάτι, είναι αλήθεια αυτό που συζητείτε, ότι με βάση τις προτάσεις, τις ελληνικές προτάσεις, οι οποίες έχουν γίνει δεκτές, ότι έχει να κάνει, ότι έρχονται αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει και με την, εγώ θα πω τη λέξη ενίσχυση, που μπορεί να μην είναι ενίσχυση, να είναι επιδότηση, ενός μικρού παραγωγού που είχε κατέβει στα 250 ευρώ, αν είχε ένα πάρα πολύ μικρό κλήρο η επιδότησή του, και τώρα έρχεται να αυξηθεί αυτό το ποσό που παίρνει για να τον βοηθήσει αυτό το μικρό κλήρο να τον καλλιεργήσει έως το 27. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Χιλετζάκη? Είναι αλήθεια και έχει ονοματεπώνυμο αυτό και λέγεται αναδιανεμητική ενίσχυση. Μάλιστα. Είναι η ενίσχυση των μικρών παραγωγών, όπως σωστά θέσατε. Είναι μέχρι και τα 30, μέχρι και τα 40 στρέμματα, 39 λέω εγώ. Δηλαδή αν η Αγγέλα Ιδουργεράκη έχει 39 στρέμματα ελιές, θα παίρνει αυτή την επιδότηση, την αναδιανεμητική ενίσχυση, που θα την ενισχύει και θα της δίνει το κάτι παραπάνω που μέχρι τώρα δεν το έπαιρνε. Θα τα παίρνει και το μήνα Δεκέμβριο, δεν θα περιμένει δηλαδή τα οικολογικά σχήματα που πληρώνονται το επόμενο έτος. Απρίλιο και τα λοιπά. Ενώ ο Χιλετζάκης ο Μύρος που έχει 45 στρέμματα ή 50 στρέμματα, αυτή τη μικρή, αυτή την αναδιανεμητική ενίσχυση που την παίρνει η μικρή παραγωγή, δεν θα μπορεί να την απολαμβάνει. Και τα νούμερα έχουν μιλήσει από μόνα τους, το είπα και πριν. Η Ελλάδα μας έχει μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο και λίγους τσιφλικάδες με μεγάλο κλήρο. Ωραία. Εγώ θέτω ακόμα ένα ερώτημα για να σας απελευθερώσω, κύριε Χιλετζάκη, διότι είπατε ότι στόχος σας είναι και ως ΕΘΕΑΣ να διοργανώσετε ημερίδες έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ευρωβουλευτές στο σύνολό τους, που σήμερα έχουν την πρώτη τους συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό, για τα θέματα τα οποία τρέχουν, διότι πρέπει να προσπαθήσουν και να πάνε παρακάτω θέματα τα οποία αφορούν τους αγρότες. Τώρα δεν ξέρω, ερχόμενος και ένας νέος ανασχηματισμός, τι γίνεται και πώς γίνεται, γιατί το βάζω και αυτό το σενάριο στην κουβέντα. Κυρία Δουλγεράκη, είναι καταστροφικό, και είναι καταστροφικό κάθε τρεις και λίγο να αλλάζουμε τους υπουργούς και οι υπουργοί να αλλάζουν τους προέδρους από τους οργανισμούς τα λοιπά. Και όταν καείς λέει με το χυλό, φυσάς και το γιαούρι. Η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη, και τα λάθη αυτά αποτυπωθήκανε και στην Κάλπη το προηγούμενο διάστημα, μάλλον τις προηγούμενες μέρες με τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, δεν γίνεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αλλάζει τρεις υπουργούς. Είχε το Βορύδη, πήγε μετά στο Λιβανό και μετά πήγε στο Γιοργαντά. Και μετά να αλλάζουμε και τέσσερις προέδρους των ΟΠΕΚΕΠΕ στον οργανισμό, εφόσον μιλήσατε για ΟΣΔΕ, και να πηγαίνουμε στο Βάρα, μετά το Βάρα στο Μελά, μετά το Μελά στον Παπά, και να πηγαίνουμε και στον τελευταίο στο Σιμανδράκο. Δεν προλαβαίνει ένας άνθρωπος μέχρι να μπει να καταλάβει το τι γίνεται. Οι εξελίξεις τρέχουνε τόσο ραγδαία που δεν μπορεί να τις προλάβει ένας άνθρωπος. Με το που μπει μέχρι να προσαρμοστεί, μου κάνουν μετά ανασχηματισμό και τον αλλάζουν. Τα κακό σήμερα της χώρας μας
δημιουργηθήκανε και των άλλων κρατών μελών, αλλά περισσότερο της χώρας μας, επί οι αλλαγές των υπουργών. Αν ένας υπουργός είχε κάτι από την αρχή μέχρι και το τέλος, θα μπορούσε να ολοκληρώσει το έργο του. Είναι καταστροφικό σήμερα. Και δεν το λέω επειδή ο Λευτέρης ο Αυγενάκης είναι συντοπίτης μας, είναι κριτικός, είναι από τον νομό Ηρακλείου. Είναι καταστροφικό να γίνει ανασχηματισμός στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να αλλάξει ο υπουργός. Γιατί αυτή τη στιγμή τρέχουνε ενέργειες του Υπουργείου που είναι πραγματικά σημαντικές για τον Έλληνα παραγωγό, σημαντικότατες για τον Έλληνα παραγωγό, και έχουμε βάλει και πάρα πολλά θέματα στο τραπέζι που δουλεύονται. Δεν το πάμε ένα-ένα. Τη χάνει ο υπουργός να είναι προτυχάνημα. Νομίζω... Να βάζει πάρα πολλά. Το λοιπόν, διεπαγγελματικές. Φτιάχνουμε το νέο συνεταιριστικό νόμο περί ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών, συνεταιρισμών, ενώσεις. Όλα τα λεφτά, βρέχει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατάμε ομπρέλα γιατί δεν έχουμε οργανωμένα συνεταιριστικά σχήματα. Ποιος θέλει, άλλο παπά Ευαγγέλιο. Πάμε μετά στην αλλαγή του ΕΛΓΑ. Αν δεν αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ με αυτές τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν, πραγματικά είναι τραγικό. Και πάμε στο μεγαλύτερο και στο πιο σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγες μέρες έκανε αναπληρωτή πρόεδρο τον ίδιο τον υπουργό το δικό μας. Γιατί? Γιατί είδε ότι ήταν διαβασμένος και η ατζέντα του είχε σωστές ερωτήσεις μέσα. Και είχε σωστές ερωτήσεις γιατί? Γιατί, κυρία Δουλγεράκη, από τις 19 προτάσεις τις δικές μας υιοθετηθήκανε και οι 19 και στην πρώτη φάση περάσανε οι περισσότερες. Και βλέπουν ότι πραγματικά η χώρα μας, η Ελλάδα μας δουλεύει. Είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε τα δικά μας αγροτικά προϊόντα και πιστέψτε με, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα τόσο πολύ. Αν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ μου δεν σήκωσα κανενού σημαίακια. Και όταν κάνω συνδικαλισμό, την πολιτική μου ταυτότητα την αφήνω στο σπίτι. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτοί που μπαίνανε και με ακούνε καλά, από όποιο χώρο και να είναι, από όποιο κόμμα και να είναι, ό,τι και να πιστεύουν. Τώρα που μπαίνουν βλέπουν τη διαφορά. Είχαμε ένα υπουργείο που πραγματικά δεν θέλω να πω τη λέξη, ντρεπόμαστε να μπούμε μέσα. Εντάξει, νομίζω ότι... Και αν πάτε σήμερα να δείτε τις αλλαγές του Υπουργείου, σημαίνει ότι ο άνθρωπος που μπαίνει είναι που κάνει τις αλλαγές. Νομίζω ότι είσαστε σαφείς. Κάνε τις προστάριδες. Θέλω να πω ότι είναι καταστροφικό για τη χώρα μας να γίνει αλλαγή. Ωραία. Σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να γίνει ανασημαντικό. Το καταλάβαμε και νομίζω ότι αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν να έχουν ανοιχτά αυτιά και αν θέλουν, νομίζω... Με τον ανασχηματισμό δεν πληρώσουμε εμείς. Άντε έχουν πάλι ακούσει. Να ξαναμάθουμε τον καινούργιο υπουργό και να τα παίρνει και τα γράμματα. Γιατί κάτι δεν ούτως, τα παίρνει. Ούτως ή άλλως, κύριε Χιλετζάκη, ακούστε. Περί εθνικής. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά που λέτε και νομίζω ότι τα καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς. Αλλά ξέρετε. Είχαμε το Λιβανό τότε. Τον Αποστόλου, συγγνώμη, από τη ΣΥΡΙΖΑ. Και πηγαίναμε και του κάναμε μαθήματα. Δεν καταλάβαινε. Και μπαίνει μετά ο Αραχοβίτης και μας έκανε αυτόν μαθήματα. Το ίδιο είναι τώρα με τον Αυγενάκη. Νομίζω ότι με τους άλλους υπουργούς. Η έλλειψη, μην πείτε τίποτα άλλο. Γιατί η έλλειψη εθνικής στρατηγικής πολιτικής είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα πραγματικά σε σημαντικά υπουργεία. Τα έχετε πει όλα. Λοιπόν, σας καλημερίζω. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλά να είστε. Καλημέρα σας.